Σκούβαλε, επειδή πιστεύω ότι οι δημότες δεν καταλαβαίνουν τους τελεστές. 1,4, 1,5, 1,9 είναι λίγο δυσνόητα αυτά. Μπορείτε να γίνετε συγκεκριμένος ένα σπίτι στο τάδε σημείο, στην τάδε περιοχή που πλήρωνε μέχρι τώρα τόσα πάνω στη ΔΕΗ, θα πληρώνει τώρα τόσα. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι να κάνουν οι δημότες. Δηλαδή εσείς κάνετε μια πρόταση η οποία δεν πέρασε. Πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ακόμα και αν είναι 14-14, θα βρουν τον τρόπο να γίνουν 18. Θα γίνουν παραπάνω. Είπε ο Δήμαρχος ότι αν υπάρχει θέμα τέτοιο, θα ξανακάνουμε συνεδρίες και θα το περάσουμε. Τι να κάνουν οι δημότες. Από την ώρα που εκβιαστικά πάει η ΔΕΗ και κόβει το ρεύμα. Υπάρχει τρόπος να μην πληρώσουν τα δημοτικά τέλη δηλαδή. Σωστά, πολύ σωστά θέτετε τα ερωτήματά σας για να τα κάνουμε συγκεκριμένα. Έχουμε συνηθίσει να λέμε συντελεστής, δεν είναι. Είναι 1,4 στο 1,83 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρα. Και όπως πολύ σωστά είπατε, στη Σικιάδα που έχουν συντελεστεί 0,90 και έδινε, ας το πούμε, 90 ευρώ, αν υποθέσουμε στα 100 τετραγωνικά, θα δώσει 180 ευρώ. Διπλασιάσμος. Ο Νεφορούσης που έδινε 66 ευρώ θα δώσει 180 ευρώ. Ο μόνος τυχερός εισαγωγικά θα είναι ο Βορτάδωσης που παραμένει στα 100 τετραγωνικά πάλι στα 183 ευρώ. Όλοι οι υπόλοιποι τσακίζονται και ο Χιώτης που έδινε 157 ευρώ στα 100 τετραγωνικά θα δώσει 183 ευρώ. Το ένα λοιπόν που αφορά και σωστά το θέτεται γιατί μπερδευόμαστε στη μετάφραση καμιά φορά είναι αυτό. Τώρα, το τι να κάνουν οι δημότες. Το σίγουρο είναι ότι αν τελικά περάσει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, δηλαδή είτε δεν το ακυρώσει η αποκεντρωμένη που θα προσφύγουμε, είτε γίνει δεύτερη συνεδρία. Το ζήτημα είναι εκεί να είναι ο χιώτικος λαός και κυριολεκτούμε. Όλος ο χιώτικος λαός και όλων των εγκυριών κυριολεκτούμε να είναι εκεί. Να σας πω όμως ένα δεύτερο παράδειγμα που είπε ο πρόεδρος της Λαγκάδας, αποχωρώντας και καταδικάτας αυτή την πολιτική. Σας κηρύττουμε ανεπιθύμητους, γίνεται συνέλευση στο χωριό, δεν θέμε να πατήσει κανένας από εσάς επάνω, δεν θέμε να σας βλέπουμε και όσον αφορά τους λογαριασμούς του νερού, γιατί έβαλε δύο ζητήματα και το νερό, τους κρατάμε στην κοινότητα και δεν σας πληρώνουμε δεκάρα τσακιστή. Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να γίνει και όσον αφορά και τα δημοτικά τέλη. Και υπάρχει μια εμπειρία, να σας θυμίσω με το Χαράτσι. Θα μου πείτε, κερδίθηκε αυτός ο αγώνας? Όχι. Προοπτικά καθυστέρησε όμως όλη αυτή τη λογική και ποτέ δεν νομιμοποιήθηκε στην πολιτική του κόσμου. Και σας το λέω από την άποψη ότι το κράτησα το Χαράτσι πάνω από 15 μήνες. Δεν το πλήρωνα στη ΔΕΗ. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι στην συνείδηση του κόσμου δεν νομιμοποιήθηκε. Δεν πρέπει λοιπόν αυτή η δημοτική αρχή, εάν θελήσει να βρεθεί κόντρα με όλο αυτό τον κόσμο, που εμείς θεωρούμε αν τον δει αυτόν τον κόσμο, δεν θα θελήσει γιατί θα φοβηθεί και μόνο δυστυχώς δια του φόβου επιβάλλει αυτή τη στιγμή λαϊκές πολιτικές και δεν θα τις περάσει. Αλλά εάν θελήσει να συγκρουστεί και να πάει σε αυτή τη λογική, να μην πληρώνει ο κόσμος. Τον καλούμε και σε αυτή τη βάση. Ό,τι μπορεί να κάνει να μην πληρώνει. Είναι απαράδεκτα Χαράτσια, είναι απαράδεκτη λογική. Όταν υπάρχουν λύσεις. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο βάλαμε το ζήτημα της διεκδίκησης. Και λέει, ποιος σας είπε ότι δεν διεκδικούμε? Πήραμε 350.000 ευρώ που ήταν ένα κονδύλι από το εσωτερικό που έγινε έτσι ή αλλιώς. Και αυτά που υπολογίζουν να πάρουν πολύ πιο λίγα από τα 350.000 ευρώ στα ανταποδοτικά τέλη. Γιατί λοιπόν τα παίρνουν? Ακριβώς γιατί έχουν μια τέτοια πολιτική κατεύθυνση που θέλουν να περάσουν τον κόσμο ότι πρέπει να πληρώνουν. Και γι' αυτό παρόλες τις προτάσεις που ακούστηκαν δεν τις δέχτηκαν. Δηλαδή, εμείς τους είπαμε, μπορεί μια τράπεζα να πληρώνει το ίδιο με ένα μαγαζί. 2,50 τόσο πόσο είναι. Δεν απαντούσαν. Λέει, μα η τράπεζα έχει πολλά τετραγωνικά. Μπακαλίστηκε η λογική. Όχι η τράπεζα έχει δισεκατομμύρια, εκατομμύρια και μπορεί να δίνει, αλλά η τράπεζα έχει πολλά τραγά, αλλά δεν δίνει πολλά λεφτά. Μια ποσοτική και όχι μια ποιοτική λογική πραγμάτων που αυτό είναι το ζήτημα. Ότι αυτός που έχει πρέπει να πληρώνει και ανάλογο. Και πρέπει να συνεισφέρει και ανάλογο. Μπορεί δηλαδή ένα σούπερ μάρκετ, αυτή τη στιγμή η αλυσίδα σούπερ μάρκετ που έχει τρία στρέμματα στοιχείο απάνω και το γνωρίζετε ότι υπάρχουν σούπερ μάρκετ που έχουν δύο και τρία στρέμματα και αξιοποιούν. Να δίνουν 2,53 όσο δίνει το μαγαζί μέσα στην απλουταριά. Απλά δεν θέλουν να πάνε σε αυτές τις λογικές γιατί ακριβώς το λόμπι που τους στήριξε και γι' αυτό ξεκίνησε από εκεί, το κυβερνητικό συγκυβερνητικό λόμπι, σε αυτή τη λογική τους οδηγεί.